Καλεσμένος αυτή την εκπομπή σήμερα, Χάρης Δούκας, αναπληρωτής καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνού, αλλά και μεγάλη εξειδίκευση στην ενέργεια, κυρίες και κύριοι. Έχουμε ξαναμιλήσει, ένα σπουδαίος συνομιλητής. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκε την πρόσκληση. Κύριε Δούκα, καλή σας μέρα. Γεια σας, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι να συζητάω μαζί σας. Και εγώ επίσης πάρα πολύ. Θέλω να σας πω, πριν από λίγο η Ελστάτ έβγαλε τα αποτελέσματά της. Ο πληθωρισμός του μήνα Απριλίου διαμορφώθηκε στο 10,2 με τις τιμές. Είναι πια διψήφιο. Είναι διψήφιο. Έχουμε από τον Απρίλιο του 1994 να πιάσουμε ένα τέτοιο νούμερο στον πληθωρισμό στην Ελλάδα. Βεβαίως, σε μεγάλο βαθμό ο πληθωρισμός αυτός οφείλεται στις τιμές του πετρελαίου και γενικότερα στο ράλι που κάνουν όλα τα προϊόντα ενέργειας ανά τον κόσμο. Πόσο εμείς σαν χώρα αντιμετωπίζουμε ξεχωριστά αυτό το πρόβλημα ή έχουμε υποστεί αυτό το πρόβλημα ξεχωριστά από όλες τις υπόλοιπες χώρες? Είναι δηλαδή έτσι κι αλλιώς ένα πρόβλημα ευρωπαϊκό και παγκόσμιο θα έλεγα, αλλά στην Ελλάδα πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό? Στην Ελλάδα όλο το τελευταίο διάστημα, και μιλάω από τον Αύγουστο στην πραγματικότητα του 2021 μέχρι και σήμερα που έχουμε την ενεργειακή κρίση τιμών, έχουμε μια εκτόξευση τιμών, είμαστε σταθερά στις τρεις πρώτες θέσεις όσον αφορά την ακρίβεια και στην ηλεκτρική ενέργεια, τα τιμολόγια δηλαδή, και στο φυσικό αέριο που το χρησιμοποιούμε ως επιτοπλίστων για θέρμανση, αλλά και στα πετρελαιοειδή που σημαίνει βενζίνη, δίζελ που χρησιμοποιούμε για τις μεταφορές μας. Αν δει κανείς δηλαδή τις επιμέρους ενημερώσεις που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους χάρτες με τις χώρες, έχουμε συνεχώς μία πρώτη, δεύτερη ή τρίτη θέση και στις τρεις αυτές ενεργειακές κατηγορίες. Άρα η κρίση αυτή που είναι ευρωπαϊκή και παγκόσμια μας ζορίζει εμάς πολύ περισσότερο από ό,τι άλλες χώρες. Και ο λόγος είναι ότι έχει προσδεθεί η Ελλάδα σε πολύ μεγάλο βαθμό στο άρμα των ορυκτών καυσίμων του φυσικού αερίου, που είναι το βασικό που δημιουργεί το πρόβλημα, και βεβαίως και του πετρελαίου. Σκεφτείτε ότι περίπου το 80% της ενέργειάς μας συνολικά βασίζεται σε ορυκτά καύσιμα και το μεγαλύτερο δε ποσοστό σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Άρα οι τρομακτικές πιέσεις που υπάρχουν σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό βεβαίως επίπεδο πολλαπλασιάζονται στη χώρα μας ακριβώς λόγω της τρομακτικής εξάρτησης που έχουμε από αυτούς τους πόρους. Μάλιστα. Θέλω να σας πω ότι συνδυάζω αυτά που λέτε με μια κίνηση που έγινε χθες από τον κύριο Αδαμίδη, τον πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, ο οποίος λέει ότι παρόλη στην εξαγγελία του Πρωθυπουργού τα αποθέματα φτάνουν για 20 μέρες μόνο πια στο Λιγνίτι, και γιατί δεν υπάρχει προσωπικό για την εξόρυξη. Άρα πάνε να πει ότι μέσα από αυτή τη λύση την οποία προτάθηκε καταρχάς δεν έχουμε και πολύ σοβαρά αποτελέσματα. Είχα συμμετάσχει πριν περίπου τρεις εβδομάδες σε ένα μεγάλο συνέδριο που είχε γίνει στην Κοζάνη, ναι, και είχα την ευκαιρία να ακούσω εκεί τους λιγνητορύχους και τους ανθρώπους που δούλευαν στη ΔΕΗ στα λιγνητορυχεία, και εντυπωσιάστηκα και εγώ γιατί μίλαγαν οι υπεύθυνοι και έλεγαν τα εξής δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι τα λιγνητορυχεία, ακριβώς λόγω της προσπάθειας απολιγνητοποίησης, είχαν παρατηθεί. Ήταν δηλαδή τα περισσότερα σφραγισμένα. Δεν υπήρχαν μηχανήματα και το λιγνητορυχείο δεν είναι μια απλή διαδικασία όπου σήμερα το σφραγίζεις, αύριο ξεκινάς και βγάζεις λιγνίτη για να το χρησιμοποιήσεις για ηλεκτροπαραγωγή, διότι ο ελληνικός λιγνίτης είναι χαμηλής ποιότητας και είναι πολύ βαθιά μέσα στη γη. Για να σκάψεις πάρα πολύ, με μια συγκεκριμένη διαδικασία που θέλει πάρα πολύ χρόνο και χρήμα. Και προφανώς και εργαζόμενους, τους οποίους είχαμε απολύσει. Και πάω στο δεύτερο που είπατε ακριβώς. Και ενώ ανέλεγε αυτό και σημειώναμε ότι θα χρειαστούν περίπου 5 με 6 μήνες και αρκετά εκατομμύρια για να μπορέσουν να επαναενεργοποιηθούν τα συγκεκριμένα λιγνητικά πεδία, μας ενημέρωσε ότι έχουν στην πραγματικότητα συνταξιοδοτηθεί με ειδικά προγράμματα οι άνθρωποι που τόσα χρόνια δούλευαν εκεί. Και αυτό διότι προχώρησε σε μια τεράστια τέτοιο πρόγραμμα, θεωρώντας ότι το πλήρω τη απολιγνητοποίηση δεν του χρειαζόμαστε και δεν υπάρχουν και υπάλληλοι. Το προσωπικό δηλαδή το οποίο θα χρειαστεί για να κάνει αυτή την επανεργοποίηση των πεδίων. Οπότε εκτιμούσε
ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η ιστορία αυτή να αποφέρει άμεσα αποτελέσματα, δηλαδή δεν υπάρχουν ούτε τα πεδία να είναι έτοιμα, ούτε και ο κόσμος, και ταυτόχρονα ότι ίσως είναι και ο λόγος που, αν θέλετε, υπολειτουργούν τώρα τα λιγνητικά μας εργοστάσια. Εξηγούσαν δηλαδή, εξηγούσαν οι ειδικοί εκεί της ΔΕΗ ότι κρατάμε στην πραγματικότητα πόρους λιγνίτη, γιατί δεν έχουμε πολύ για αυτούς όλους τους λόγους, για τους δύσκολους μήνες του καλοκαιριού που θα έχουμε πολύ μεγάλη ζήτηση λόγω των air condition, μην τυχόν έχουμε κάποιο πρόβλημα με την επάρκεια. Γι' αυτό και συνεχίζουμε και βάζουμε πάρα πολύ φυσικό αέριο στο μείγμα μας και έχουμε σαν backup το λιγνίτη για τον Αύγουστο, για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Άρα έχουμε εξαγγελίες οι οποίες στην πραγματικότητα, στην εφαρμογή τους, έχουν πάρα πάρα πολλά προβλήματα. Αλλά όμως σας πάω και σε ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο θα θέλω να μοιραστώ μαζί σας και να ακούσω την άποψή σας. Θα μπορούσε πόσο να είναι η διαφορά σήμερα στην τιμή, αν υποθέσουμε ότι δεν είχε γίνει το λάθος με τους λιγνίτες, δεν είχαν κλείσει λιγνίτες και λειτουργούσαν και μας έβρισκε η κρίση αυτή πάνω με τους λιγνίτες ανοιχτούς. Πόσο θα ήταν η διαφορά σήμερα από την τιμή? Κοιτάξτε να δείτε, πριν αρκετά χρόνια που είχαμε πάρα πολύ λιγνίτη, ήμασταν, όπως ξέρουμε όλοι, από τις πιο φτηνές χώρες στην ηλεκτροπαραγωγή. Για να λέμε όμως τη συνολική αλήθεια, εκτοξεύτηκαν οι τιμές των ρήπων, των εκπομπών διοξιδίου, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είναι πια ακριβό το να καίς λιγνίτη. Σήμερα βέβαια είναι φθηνότερο από τις εξωφρενικές τιμές του φυσικού αερίου, αλλά γενικά είναι ακριβό, διότι πληρώνεις πάρα πολύ τις εκπομπές. Πάντως ο κύριος Αδαμίδης, είπε ότι αν σήμερα το κόστος είναι 250 ευρώ, με την λογική των λιγνίτων, αν δούλευαν κανονικά, θα ήταν 150 ευρώ. 100 διαφορά είναι πάρα πολλά χρήματα. Νομίζω ότι λίγο πιο πάνω θα το προσέγγιζα, στα 170 με 180, αλλά ας πούμε 150. Εγώ θα έλεγα 170 με 180, γιατί το λέω αυτό. Εκεί που περίπου είναι ο μέσος όρος της Ευρώπης, όλο αυτό το διάστημα, όπου έχουν στην πραγματικότητα διασφαλίσει ότι έχουν εγχώριους πόρους. Άρα μια σημαντική μείωση. Και εδώ να βάλω και μια άλλη παράμετρο, ότι αυτή τη στιγμή το μεγάλο μας προσόν είναι οι ανανεώσιμες. Δηλαδή τα λεφτά τα οποία ακούμε συνέχεια, 3 δις, ξανά 3 δις ανακοινώθηκαν, είναι τα υπερέσοδα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτά δημιουργούν δυνατότητα που λέει συνέχεια ο Πρωθυπουργός. Παίρνει από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης. Ποιο είναι το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, από πού έχει συνέχεια λεφτά? Είναι το πλεόνασμα χρημάτων από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που μπαίνουν στην ηλεκτροπαραγωγή. Αν είχαμε πολλές ανανεώσιμες, πολύ περισσότερες, η τιμή θα ήταν η μισή. Και ταυτόχρονα, όσο περισσότερες μπαίνουν, όχι από τις εκμοπηδοτήσεις, αλλά κατεβαίνει πάρα πολύ και η συνολική τιμή που πληρώνουμε στην τιμολογιά μας. Άρα η λύση στην πραγματικότητα είναι ανανεώσιμες. Ο λιγνίτης είναι ένα μεταβατικό στάδιο τώρα που είναι εξωφρενικές οι τιμές του φυσικού αερίου. Χρυσή εφεδρεία βεβαίως να το πούμε, αλλά μετάβαση. Επειδή μας ακούνε ακροατές, ανανεώσιμες εννοούμε ποιες? Ανανεώσιμες εννοούμε αιωλικά, φωτοβολταϊκά, βιομάζα, υδροηλεκτρικά, γεωθερμία, ας πούμε 5 κατηγορίες που έχουμε τεχνολογίες όριμες, άμεσα εμπορεύσιμες, οικονομικά αποδοτικές αυτή τη στιγμή με βάση το Παγκόσμιο Οργανισμό Ενέργειας. Η πιο φτηνή τεχνολογία, αν θέλαμε να είχαμε το πιο φτηνό ρεύμα σπίτι μας, θα έπρεπε όλη η ηλεκτρική ενέργεια να προέρχεται από ηλιακά και αιωλικά. Δεν το λέει κάποια οικολογική οργάνωση, το λέει ο συντηρητικός, πάρα πολύ συντηρητικός, Παγκόσμιος Οργανισμός Ενέργειας. Μάλιστα. Πότε εκτιμάτε ότι μπορεί να σταματήσει όλη αυτή η ακρίβεια? Τουλάχιστον εκτιμώντας τους ρυθμούς που ακριβαίνει η ενέργεια για μας, που θα παραμείνει ακριβή η ενέργεια για μας. Νομίζω ότι έχουμε μπει σε μια φάση που έχει κλειδώσει ένα αυξημένο ενεργειακό κόστος. Υπάρχει πλέον μια συνιστόσα δεδομένη αύξησης. Άρα όσο καιρό είμαστε εξαρτημένοι σε πρώτη φάση από το ρώσικο φυσικό αέριο, αλλά συνολικά από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, θα είμαστε απολύτως κλειδωμένοι σε μια συνθήκη αυξημένου ενεργειακού κόστους. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να λύσουμε οριστικά το πρόβλημα είναι να διώξουμε τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, τα οποία δημιουργούν αλυσίδες υπερκερδοσκοπίας, ανισοτήτων, όλα αυτά τα οποία
ζούμε και στην χώρα μας και σε όλη την Ευρώπη, ακόμα και στην Αμερική. Mm-hmm. Άρα πιστεύετε ότι ο πόλεμος, όσο θα συνεχίζεται, τα πράγματα θα είναι όλο και πιο δύσκολα. Και ταυτόχρονα και δεν θα μπορούμε ο να. Θα έχουμε πάλι προβλήματα γιατί πρέπει να αναπτύξουμε τις πραγματικές πηγές ενέργειας. Ναι, δικές μας. Διότι, καταρχάς, εμείς προσπαθούμε τώρα να απεξαρτηθούμε από το ρωσικό φυσικό αέριο. Και το έχουμε ανακοινώσει. Και όχι μόνο η Ελλάδα, η Ευρώπη συνολικά. Άρα, η Ρωσία τι θα προσπαθήσει να κάνει το διάστημα που ακόμα θα αγοράζουμε από αυτήν, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, να μας χρεώνει όσο δυνατόν περισσότερο. Mm-hmm. Άρα, όσο καιρό αγοράζουμε, μπορεί να αγοράζουμε και μικρότερες ποσότητες, αλλά αν οι τιμές είναι πολύ αυξημένες, στην πραγματικότητα θα ζορίζουμε και τον εαυτό μας. Αυτό είναι. Να ρωτήσω κάτι που επικαλούμε την στοιχειώδη ευφυΐα σας, ας πούμε. Ειλικρινά, γιατί δεν ακούμε από πουθενά, από πουθενά από την Ευρώπη, μία διάθεση να προταθεί ένα σχέδιο ειρήνευσης. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι δεν ακούγεται από πουθενά όλο αυτό το πράγμα? Μήπως έχει να κάνει και αυτό με την κερδοσκοπία και με την ενέργεια? Νομίζω για πρώτη φορά άκουσα χθες τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν να λέει ότι στόχος μας δεν είναι να διαλύσουμε και να ισοπεδώσουμε όλη την ιστορία αυτή με την Ρωσία και να την εξευθυλίσουμε, αλλά να πάμε σε μια διαδικασία ειρήνης. Νομίζω ότι υπάρχουν λόγοι που ο πόλεμος συνεχίζεται μετά την ρωσική εισβολή και τις τρέλες όλες αυτές που γίνονται με τον Πούτιν και τις εικόνες στις ακραίες που βλέπουμε. Υπάρχει λόγος που συνεχίζεται και ο λόγος είναι ότι οι Αμερικανοί θέλουν στην πραγματικότητα να διαλύσουν μέσα από αυτή τη διαδικασία την ρωσική οικονομία και τον ίδιο, στοχεύουν και στον ίδιο τον Πούτιν, που θα έχουν ίσως να πέσει. Βέβαια διαλύουν και την Ευρώπη μαζί. Όμως το πρόβλημα είναι ότι ενώ υπάρχει αυτή η διάθεση από τους Αμερικανούς, οι οποίοι έχουν και έναν Ατλαντικό να τους χωρίσει, έχει δημιουργηθεί ένα τρομακτικό hot spot εδώ, πολεμικό, με σύραξη, με πυράβλους ένθεν κίνθε, με μισθοφόρους, με διάφορα τρομακτικά πράγματα, μέσα στη γειτονιά μας. Και νομίζω ότι η Ευρώπη θα πρέπει να έχει ακριβώς την αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή, πώς θα μπορέσει να δημιουργήσει συνθήκες για να πάμε σε μια κατάσταση ειρήνης. Οι διαπραγματεύσεις καταλαβαίνετε ότι έχουν παγώσει εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα. Βέβαια. Δεν σας παραξενεύει ο ρόλος της Γερμανίας? Δηλαδή, μέχρι πριν από τον πόλεμο, η Γερμανία, ό,τι και να συνέβαινε, πρωτοστατούσε σαν να ήταν αυτή η Ευρώπη. Και ξαφνικά δεν ακούγεται πουθενά η Γερμανία. Εάν δεν υπήρχε και ο Γάλλος πρόεδρος, δηλαδή, πιστεύω ότι η Ευρώπη δεν θα είχε φωνή. Θα είχε πάθει μια αφωνία συνολική, η αφωνία αυτή θα μας περιόριζε στο ρόλο του απλού θεατή των γεγονότων. Είναι έτσι όπως τα λέτε, ναι, ναι. Και ο Μακρόν είναι που προσπαθεί να διασφαλίσει στην πραγματικότητα την ηγεμονία και να βάλει στο τραπέζι. Να στήσει ξανά το τραπέζι της διαπραγμάτευσης για να μπορέσει να δημιουργηθεί μια προϋπόθεση ειρήνης. Αλλά εγώ έχω παρατηρήσει και κάτι άλλο, ότι υπάρχει μια προσπάθεια, το βλέπω και από τα αμερικανικά και τα θετικές εφημερίδες και τους ανθρώπους εκεί που δημιουργούν την κοινή γνώμη και τη διαμορφώνουν, μια προσπάθεια να παίρνουμε όλο και σκληρότερα μέτρα, μια τρομακτική πίεση να πάμε σε σκληρό εμπάργκο στο πετρέλαιο, μια πίεση για το φυσικό αέριο. Δεν είμαστε έτοιμοι, η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη. Και αυτό αρχίζει και ζορίζει πάρα πολύ το ενίο ευρωπαϊκό μέτωπο, διότι όταν λες σε μια χώρα που είναι πολύ εξαρτημένη από το ρωσικό πετρέλαιο, πρέπει να πάρεις αυτά τα μέτρα και δημιουργείς τεράστιο εθνικό πρόβλημα. Ακριβώς, αρχίζει να λέει ότι εγώ θέλω εξαίρεση. Και αρχίζουμε τώρα να παίρνουμε αποφάσεις σιγά σιγά. Με εξαιρέσεις. Με εξαιρέσεις και ταυτόχρονα να συζητιούνται και όλα τα θέματα για τις ομοφωνίες. Και κάτι άλλο μου κάνει εντύπωση. Ότι συνέχεια βλέπουμε δημοσιεύματα που λένε, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν από Άγγλους και Αμερικανούς, υπάρχουν, λέει, εταιρείες οι οποίες πλήρωσαν σε ρούβλια. Τέσσερις. Αλλά δεν λέει ποιες είναι. Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν ανοίξει λογαριασμούς για να πληρώσουν και καταπατούν τις κυρώσεις του Πούτιν. Αλλά δεν κατονομάζει. Αυτές όλες οι προσπάθειες νομίζω ότι είναι διαλυτικές για την Ευρώπη. Και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και στο κομμάτι των κυρώσεων και στο συνολικότερο κομμάτι της προσέγγισης αυτής της τεράστιας κρίσης και του πολέμου, διότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να πυροβολούμε τα πόδια μας εάν ανακοινώνουμε
πράγματα που δεν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε και ταυτόχρονα αν ανακοινώνουμε μέτρα τα οποία πολλές χώρες δεν μπορούν να τα υλοποιήσουν. Αυτό άλλωστε προέκυψε και από την τελευταία σύνοδο των Υπουργών Υγείας, ενέργειας, που είδαμε ότι στην πραγματικότητα τελείωσε, αλλά με πολλές εξαιρέσεις, αλλά και ταυτόχρονα χωρίς καμία απάντηση στο τι θα γίνει, παιδιά, στον ανεφοδιασμό που αν στερηθούμε το ρωσικό αέριο και το πετρέλαιο. Τι να πω. Ακόμα το έκτο πρόγραμμα κυρώσεων δεν είναι ακόμα, είμαστε ακόμα σε φάση διαπραγμάτευσης. Δεν έχει κλείσει τίποτα και είναι τρομερό το εξής ότι για παράδειγμα διαβάζουμε ότι λέμε εμπάργκο και τι σημαίνει εμπάργκο από το ρωσικό πετρέλαιο, σημαίνει να μην το εισάγει η Ευρώπη και αρχίζει μια συζήτηση, μπορούν τρίτες χώρες και βγαίνουν ας πούμε διαγράμματα τα οποία δείχνουν συγκεκριμένες χώρες που έχουν τρομακτικά μεγάλη ναυτιλία όπως είναι και η χώρα μας, οι οποίες είναι αυτή τη στιγμή τα καράβια τους, παίρνουν πετρέλαιο από τη Ρωσία και το πηγαίνουν στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες. Ακριβώς. Πιέζουν λοιπόν εκείνοι και λένε ότι μην βάλετε συνολικό εμπάργκο, να μπορούμε να πηγαίνουμε σε άλλες χώρες, τρίτες, στην Κίνα, τα καράβια μας κτλ. Και όχι στην Ευρώπη. Άρα στην πραγματικότητα, άμα μπει ένα τέτοιο εμπάργκο, ποιος θα δημιουργεί, ποιος θα έχει το πρόβλημα, η Ευρώπη ή η Ρωσία? Μα άμα συνεχίζει η Ρωσία να πουλάει σε όλες τις υπόλοιπες χώρες του πλανήτη, τι νόημα έχει το εμπάργκο? Απλά για να πιέσουμε την Ευρώπη, άρα. Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά. Όποτε θα χρειάζομαι, μπορώ να σας απευθύνομαι και να κάνω μια κουβέντα, γιατί χαίρομαι πάρα πολύ να μιλάω μαζί σας. Ήταν ο κύριος Χάρης Δούκας, αναπληρωτής καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, εξειδικευμένος στην ενέργεια.